Ευχαριστώ από όμως οι χειροκρότητες. Η σημερινή υποβολή υποψηφιωτήτων δεν είχε μόνο κόμματα και συνδυασμούς. Στη μάχη ρίχνονται και μοναχικοί καβαλάριδες που σαν νέοι Δον Κιχώτες οραματίζονται μια άλλη Κύπρο και μια άλλη Ευρώπη. Όπως ο 24χρονος YouTuber Φιδίας Παναγιώτου που με κοστούμι και παπηγιόν υπέβαλε υποψηφιότητα έχοντας στο πλάι του τον ιερέα πατέρα του. Εκουράστηκα να ακούω προεκλογικές υποσχέσεις που να μην πραγματοποιούνται ποτέ. Εκουράστηκα να θωρώ πολιτικούς που ενασχολούνται και δεν καταλαβαίνουν τις πιο σημαντικές εξελίξεις της ανθρωπότητας. Ένας γνώριμος από τα παλιά έκανε την επανεμφάνισή του και μάλιστα με τρόπο δυναμικό. Ο Ανδρόνικος Ζερβίδης αύξησε τα μανιφέστα του από 1-2 και έχει βρει τρόπο να εξασφαλίσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να λυθεί το Κυπριακό. Και δεν θα το κάνω για να πηδήξω πάνω στον πρόεδρο ή τα πόδια του να μπλεχτώ. Η δικιά μου λύση είναι να βοηθήσω αυτό το ζήτημα. Μοναδικός υποψήφιος για το κόμμα του, το κόμμα των ζώων, ο πρόεδρος του Κυριάκος Κυριάκου. Είμαι πολύ στεναχωρημένος και από τους προηγούμενους ευρωβουλευτές, γιατί δεν αναδείξαν τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως τα ζώα συντροφιάς. Αν υπήρχε πάντως μία φράση που ακούστηκε σήμερα στο συνεδριακό περισσότερο από όλες, ήταν αυτή των τριών λέξεων «πατρίς», «θρησκεία», «οικογένεια». Όπως για παράδειγμα από τον πρόεδρο του κινήματος Νίκη, τον μοναδικό υποψήφιο. Να προσπαθεί να μας επιβάλλει έτσι θελιστικά παρανοϊκές κουλτούρες για να πετάξουμε στα σκουπίδια τα ιδανικά μας, τις αξίες, φιλοπατρία, ορθόδοξη πίστη, παραδοσιακή οικογένεια. Και το κόμμα Εθνικής Δράσης που κατέρχεται με 5 υποψηφίους. Πρέπει να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας σε ό,τι αφορά το τρίπτυχο πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λαχανιασμένος και με την ψυχή στο στόμα έφτασε στο συνεδριακό ευρωβουλευτής του Δίκο Κώστας Μαυρίδης. Όπως θα δείτε στα πλάνε, καρέκλα του είναι άδεια τη στιγμή της υποβολής. Ωστόσο, ως διαμαγείας εμφανίζεται την ώρα των δηλώσεων του Νικόλα Παπαδόπουλου στο πλάι του. Όλα σχεδόν τα κόμματα έφεραν κόσμο στην υποβολή υποψηφιωτήτων. Αυτός που σίγουρα δεν κατάλαβε πολλά είναι το αγοράκι της ΕΔΕΚ, που όπως βλέπετε στο βάθος κάνει βόλτες πίσω από τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Αίσθηση προκάλεσαν και άλλα, όπως τα ονόματα προσώπων που υποστήριξαν ή πρότειναν υποψηφιότητες, με τη συζήτηση να κλέβει ή νιώβει Παρισινού. Η πρώην αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη στήριξε ΕΛΑΜ και συγκεκριμένα Γεάδη Γεάδη και Μάριο Πελεκάνο. Έντονο καλλιτεχνικό χρώμα καταγράφηκε στο ΑΚΕΛ με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη να στηρίζει την υποψηφιότητα Γιώργου Γεωργίου και την Πόπη Αβραάμ τον Νιαζίκη Ζίλγιουρεκ. Στα αξιοσημείωτα και η απόπειρα υποβολής υποψηφιότητας από μια γυναίκα με θητεία στον καλλιτεχνικό χώρο, που όμως απορρίφθηκε γιατί δεν ήταν εγγεγραμμένη στον εκλογικό κατάλογο.